Κύριος Μπλιάκας. Εγώ είμαι ο Μαθημέτης Σουμών. Εγώ είμαι ο Σπύρος ο Καναναστάσης. Ωραία, τα πράγματα ήταν φέτος που πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα, τα οποία υπήρχε δημιουργική δράση από όλους τους μαθητές, αναπτύξαν πολύ καλές πρακτικές. Εμάς που πηγαίνουμε σε άλλες χώρες και φιλοξενούμαστε για μια εβδομάδα από παιδιά που συμμετέχουν και εκείνα στο πρόγραμμα. Σχετικά για το πρόγραμμα της βιωσιμότητας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, έχουμε κάνει τρία ταξίδια. Έχουμε κάνει ένα ταξίδι στην Πολωνία που μιλήσαμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Ένα άλλο ταξίδι που κάναμε στην Ισλανδία που μιλήσαμε για τον ψηφιακό εκφοβισμό. Και ένα τρίτο ταξίδι που το κάναμε στην Ιταλία, όπου μιλήσαμε για το sexting και το sextortion. Δηλαδή το sexting είναι, για παράδειγμα, όταν ανταλλάσσουμε μηνύματα που έχουν άσχημο περιεχόμενο. Και το sextortion είναι εκείνος που παίρνει τα μηνύματα, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ως εκφοβισμό και με αντάλλαγμα χρηματικού ποσού ή άλλα πράγματα. Και οι μαθητές είχαμε πολλαπλά ωφέλη από τα πράγματα αυτά. Όπως σας είπαμε και πριν, στο σχολείο μας υπάρχουν τρία ενεργά προγράμματα Εράσμους. Το ένα από αυτό αναφέρεται στην αηφόρο ανάπτυξη, που ουσιαστικά σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Μετά το επόμενο αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις διαδικτυακές δεξιότητες. Το οποίο συζητάμε για θέματα όπως είναι ο εκφοβισμός, ο εθισμός στο διαδίκτυο, η αποκλάμηση στο διαδίκτυο και το σεξτινγκ. Και το τρίτο πρόγραμμα του Εράσμους είναι αυτό για τα μικροπλαστικά. Δηλαδή με το πλαστικό μολύβι με το περιβάλλον, ιδιαίτερα με τα μικρότερα κομμάτια πλαστικού, τα οποία καταλήγουν στις θάλασσες, τα ζώα μέχρι και στην τροφική μας αλυσίδα. Για το πρόγραμμα της αηφόρου ανάπτυξης συμμετείχαμε 5 σχολεία. Η συντονίστρια χώρα ήταν η Σουηδία, ενώ συμμετείχε το σχολείο μας, ένα σχολείο από την Ιταλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα στην οποία αναφέρουμε υλικό. Αυτό είναι ένα jump order για τη βιωσιμότητα το οποίο το έχουμε κάνει πέρυσι. Για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις δεξιότητες. Καλημέρα παιδιά, είμαι ο Παπαδοτήρης Σπύρος, είμαι φιλόλογος στο 2ο Γενικό Λύκειο και μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Erasmus Class του σχολείου μας. Στο σχολείο μας φέτος πραγματοποιούνται 3 προγράμματα Erasmus, στα οποία συμμετέχουν 25 μαθητές και περίπου 10 καθηγητές του σχολείου μας. Οι 3 μαθητές που έχετε μπροστά σας εδώ θα σας ενημερώσουν για τα 3 προγράμματα που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας φέτος και θα μοιραστούν μαζί σας τις εμπειρίες τους από αυτά. Ο συνάδελφός μου είναι καθηγητής στο 2ο Λύκειο, στο 2ο Λύκειο είναι ο κύριος Σπύρο. Ήρθαν μαζί και 3 μαθητές του Λυκείου. Και είμαστε γείτονες. Και ξέρετε, άμα υπάρχει καλή γειτονία, όλα είναι καλά. Να ξέρετε ότι εμείς στο 2ο Λύκειο, το 2017-2018 το φιλοξενήσαμε εδώ και μάλιστα ήταν άψογη η συνεργασία μας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Σπύρος είναι εδώ με τα 3 παιδιά μαθητές του Λυκείου για να μας πούν εμπειρίες και πράγματα από ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν. Είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, Εράσμου. Εμείς ως σχολείο ήμασταν ενταγμένοι στο ΚΑΠΑ1 Εράσμους πριν 3 χρόνια, πριν τον οικονομιό, αλλά όχι με τους μαθητές, για δημόσφωση των δασκάλων και πήγαμε. Δυστυχώς τα 2,5-7 χρόνια έτσι λίγο μας πήγανε λίγο πίσω. Αλλά είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα που ανοίγει όντως το σχολείο και το κάθε σχολείο του κόσμου και φυσικά αυτή την εμπειρία θα σας την μεταφέρουν και εσείς οι ίδιοι θα τη μεταφέρετε μετά και στο γυμνάσιο και να απαιτήσετε και στο γυμνάσιο να συμμετέχει σε τέτοιου προγράμματα. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ, επειδή ξέρω ότι έχετε κάθε δράσεις και πράγματα, ο Σπύρος θα μας πει ο Σπύρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.